Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα από τις συχνότητες του Λυρία Web TV και την εκπομπή Ελλήνων Διάλογοι. Σήμερα, εν ώψη των τεράστιων αυτών γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και γενικά σε οικονομικό-κοινωνικό επίπεδο πλανητικά, και μιλάμε για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έχουμε σήμερα μαζί μας ξανά την τιμή να βρίσκεται μαζί μας σήμερα ο κύριος Χολίδης Κωνσταντίνος, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση και τον Πολιτικό Φορέα των Μισθών Ελλήνων, στο νομό της Καβάλας. Κύριε Χολίδη, σας καλησπερίζουμε. Καλημέρα, καλησπέρα κύριε Βασιλάκη. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας, σε όλους τους αφιπλισμένους τηλεθεατές σας, θα πω, και στους τηλεθεατές που αναζητούν την αλήθεια με αποδείξεις. Κύριε Χολίδη, μας ζητήσατε σήμερα να μιλήσετε και να είστε παρόν στην εκπομπή μας ως πρώην τραπεζικός στέλεχος που ήσασταν για τον αποκλεισμό της Ρωσίας από το σύστημα SWIFT. Και ουσιαστικά πρέπει να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι αυτό το σύστημα, για να λάβει γνώση και ο κόσμος και ο Έλληνας πολίτης γενικά, αλλά και ο πολίτης του κόσμου, που σήμερα διατρέχει πραγματικά κίνδυνο όλος ο πλανήτης με όλα αυτά που συμβαίνουν, τα οποία αποφασίζονται για μας αλλά χωρίς εμάς. Ο λόγος εσάς. Θα αναλύσουμε τι ακριβώς είναι το SWIFT, αφού βάλει το κοντρόλ μας ένα βιντεάκι που να παίξει πρώτα και να δούμε τι ακριβώς κυρώσεις βάλανε στην Ρωσία και να αναλύσουμε και ποιες άλλες κυρώσεις δεν βάλανε. Πάμε να δούμε αυτές που βάλανε. Συναλλαγών SWIFT και θέλω να μας εξηγήσει ο Νίκος Φιλιππίδης με απλά λόγια πώς λειτουργεί, Νίκο, αυτή η διεθνής πρακτική, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ και εδώ στην Ελλάδα. Αν μας ενδιαφέρει, λέει, μας καίει κανονικά ό,τι συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες για εφεδρείες συστήματος και όλα αυτά, αυτόματα θα δείτε ότι ενδεχομένως να ενεργοποιηθούν. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα τι είναι, για να καταλάβουμε. Είναι ένα σύστημα το οποίο γίνονται διατραπεζικές συναλλαγές. Συμμετέχουν και ελληνικές τράπεζες. Συμμετέχουν 11.000 τράπεζες παγκοσμίως, 42 εκατομμύρια συναλλαγές την ημέρα. Ο δεύτερος μεγαλύτερος χρήστης μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Ρωσία. Μέσω αυτού του συστήματος προφανώς αγοράζονται, πολλούνται προϊόντα, θα δούμε παρακάτω, προφανώς και το φυσικό αέριο. Χρηματοδοτούνται, προσέξτε το, και επιχειρήσεις εκτός Ρωσίας. Το λέω αυτό γιατί έχουμε και πολλές επενδύσεις εδώ στην Ελλάδα. Η Ρωσία διαθέτει ένα εναλλακτικό μικρότερο σύστημα, ή περίπου το 20% των συναλλαγών γίνονται με αυτό το εναλλακτικό. Το 80% γίνονται με το SWIFT, το οποίο είναι το βασικό μέσο συναλλαγής με το δυτικό κόσμο. Τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι επηρεάζονται πρώτα απ' όλα οι αγορές φυσικού αερίου. Είδαμε χτες όπου βγήκε όλη η Ευρώπη και αγόραζε και γέμιζε τις αποθήκες επειδή είχαν πληροφορηθεί την αλλαγή στάσης των Ευρωπαίων. Προφανώς μετά το κόψιμο, δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει μεσοβέζικη λύση, παγώνουν οι εμπορικές συναλλαγές όλου του κόσμου, του δυτικού κόσμου φαντάζομαι, με την Ρωσία. Από εκεί και πέρα το επόμενο που γίνεται είναι δεν μπορούν να υπάρξουν μεταφορές χρημάτων από τράπεζες σε τράπεζες, δηλαδή από δυτικές τράπεζες σε ρωσικές τράπεζες, και βέβαια το ίδιο αυτό που λέγαμε νωρίτερα, δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στην Ευρώπη, οι πολλές ρωσικές επενδύσεις που βρίσκονται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Με λίγα λόγια, έρχεται και κλείνει τη ροή του χρήματος. Το ερώτημα το μεγάλο είναι εάν θα είναι ευθεία απόφαση το κλείνουμε, το οποίο είναι η βασική αυτή τη στιγμή, η βασική ιδέα που υπάρχει στο τραπέζι, ή το κλείνουμε όπως το είπε ο Χάμπεκ νωρίτερα, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομίας, στοχευμένα και λειτουργικά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, αλλά θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Κύριε Χολίδη, μετά από αυτό το βίντεο θα θέλαμε ένα μικρό σχολιασμό από μέρους σας για το τι ακριβώς ακούσαμε αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Φιλιππίδης εδώ πέρα ανέλησε τις κυρώσεις που θα έχει η Ρωσία με τον αποκλεισμό της από το SWIFT. Ας εξηγήσουμε λίγο σαν πρώην τραπεζικός υπάλληλος, να εξηγήσω στον κόσμο τι ακριβώς είναι το SWIFT. Το SWIFT είναι το ακρονίμιο, τα αρχικά δηλαδή, της αγγλικής λέξης που σημαίνει Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Δηλαδή μια κοινότητα, να το πω έτσι, μια κοινότητα για την παγκόσμια διατραπεζική οικονομική επικοινωνία. Δηλαδή ένα σύστημα ώστε να μπορεί κάποιος να καταθέτει χρήματα από μια τράπεζα σε μια άλλη. Παράδειγμα, στην Πειραιώς και στην Αγροτική Τράπεζα που εργαζόμουν, εκεί τα 13 τελευταία ψηφία του IBAN μπορούσε να κάνει κατάθεση από ένα λογαριασμό Πειραιώς σε έναν άλλον, που είχε και εσύ λογαριασμό δηλαδή στην τράπεζα, από το ταμείο. Εκεί χρειαζόταν μόνο τα 13 τελευταία ψηφία. Αλλά για να καταθέσεις από ένα λογαριασμό σου Πειραιώς σε μια
άλλη τράπεζα, πρέπει να γίνει μόνο με μεταφορά, με έμβασμα δηλαδή. Που εκεί για να δεχτεί τον άλλον αριθμό η άλλη τράπεζα, ήταν ναι με τα 13 τελευταία ψηφία της Πειραιώς, αλλά είχαν συνολικά 25 ψηφία. Δηλαδή ανέβαινε ο λογαριασμός σε μια πάνω κλίμακα, που το βλέπουν αυτόν τον αριθμό όλες οι τράπεζες, ο οποίος είναι 25 ψηφία και τα δύο αρχικά της χώρας, όπως έχουν και τα αυτοκίνητα, GR για την Ελλάδα, RS για την Ρωσία, UK για το Ηνωμένο Βασίλειο, FR για τη Γαλλία κτλ. Και αυτός ο αριθμός αναγνωρίζεται από όλες τις τράπεζες και μπορούν να γίνουν τα εμβάσματα. Δηλαδή έμβασμα λογαριασμό SWIFT είναι κατάθεση σε λογαριασμό από μία τράπεζα σε μία άλλη. Είστε είτε στην ίδια χώρα, σε άλλη τράπεζα, δηλαδή από την Πειραιώς στην Αλφα Μπανκ, παράδειγμα, από την Πειραιώς στην Εθνική, και σε μία άλλη, σε άλλη χώρα, παγκόσμια δηλαδή. Αυτός ο αριθμός χρειάζεται, ο IBAN. Άρα, κύριε Χολίδη, για να δω αν κατάλαβα σωστά, αυτό το σύστημα είναι ένα κωδικοποιημένο εντός εισαγωγικών σύστημα επικοινωνίας που επιτρέπει την αποστολή χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς που εδρεύουν σε μία χώρα προς λογαριασμούς που εδρεύουν σε μία άλλη χώρα. Για να το αναγνωρίζουν όλες οι χώρες, όλες οι τράπεζες, και αυτά εμείς, παράδειγμα, αυτές οι εντολές στο κατάστημα που εργαζόμουν ερχόταν κατά τις μία η ώρα. Απαγορευόταν διαρροπάλου να ξεχάσουμε τις εντολές SWIFT. Δηλαδή, αν δεν εκτελούσαμε τις εντολές SWIFT χειροκίνητα από το κατάστημα, ο άλλος δεν θα έπαιρνε τα λεφτά του τη στιγμή που τα ήθελε. Και εκεί βάζανε και κάποιες μέρες βαλέρ. Δύο μέρες, τρεις μέρες, αυτές δηλαδή. Και αν ήθελες πιο γρήγορα τα χρήματά σου. Για να εμφανιστούν, φαντάζομαι, τα χρήματα μέσα στο λογαριασμό, έτσι. Άμπραβο. Και αν ήθελες αμέσως να γίνει αυτή η εντολή, γιατί SWIFT στα αγγλικά σημαίνει και γρήγορος, ο γοργός. Αν ήθελες αμέσως τα χρήματά σου, πλήρωσες και παραπάνω προμήθεια. 15 ευρώ, 20 ευρώ, 30 ευρώ. Κύριε Χολίδη, σε ποια χώρα και ποια τράπεζα. Θα μου επιτρέψετε λίγο να σας διακόψω. Επειδή ακούμε όλοι SWIFT, 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 να το πάμε λίγο όμως στην ελληνική γλώσσα, για να το καταλάβουν οι συμπολίτες μας, ότι αυτό είναι μια εταιρεία η οποία σε παγκόσμιο επίπεδο και σε διατραπεζικό ελέγχει μέσω της τηλεπικοινωνίας το δημοσιονομικό επίπεδο της κάθε χώρας και της κάθε εταιρείας, αν θέλετε, διότι όλες οι χώρες σύμφωνα με τον εμπορικό κανόνα είναι εταιρείες. Έχουν αλλάξει, έχουν μεταβιβαστεί σε μια διαφορετική μορφολογική κατάσταση εταιρείας, φεύγοντας από τα στοιχεία που δομούν αλλά και περιέχουν την λειτουργία ενός κράτους. Έτσι δεν είναι, κύριε Χολίδη? Σωστά. Μα οι τράπεζες είναι ιδιωτικές εταιρείες. Έτσι βρήκαν ένα σύστημα για να γίνεται αγορική μεταφορά χρημάτων από μία τράπεζα σε μία άλλη, και από τον κωδικό IBAN καταλαβαίνεις σε ποια χώρα είναι, ποια τράπεζα είναι και ποιο κατάστημα άνοιξε το λογαριασμό το οποίο προορίζονται να μπουν τα χρήματα. Ας πούμε, παράδειγμα... Άρα, κύριε Χολίδη, μας λέτε αυτή τη στιγμή, και αυτό που εμφανίζεται τουλάχιστον, είναι ότι γνωρίζει αυτό το σύστημα, το συγκεκριμένο, το οποίο, από όσο γνωρίζω, θα μας πείτε κι εσείς, εδρεύει στο Βέλγιο, εκεί είναι τα κεντρικά του, ελέγχει όλες τις παγκόσμιες συναλλαγές, διακρατικές θα πω, συναλλαγές, σε πρώτες ύλες, σε πετρέλαιο, σε φυσικό αέριο. Άρα κάποιοι γνωρίζουν, μια ιδιωτική εταιρεία, να το πω λίγο διαφορετικά και πιο σωστά, μια ιδιωτική εταιρεία επιβλέπει το τι αγοράζει και από πού η οποιαδήποτε χώρα, καθώς και οι καταναλωτές αυτής της χώρας. Σωστά? Σωστά. Πώς ακριβώς αυτό στέκεται νομικά, κύριε Χολίδη? Δηλαδή δεν υπάρχουν κολλήματα νομοθεσίας, τα προσωπικά δεδομένα, όλα αυτά που μας λένε τόσα χρόνια ότι είναι κλειδωμένα τα προσωπικά δεδομένα, ότι προστατεύονται από υπηρεσίες, οι οποίες βέβαια οι υπηρεσίες έχουν πραγματικά πλουτίσει, ενώ ο κόσμος γίνεται φτωχότερος μέρα με την ημέρα με πολέμους και με διάφορες εμπόλεμες σειράξεις. Μα κύριε Βασιλάκη, τα προσωπικά δεδομένα σαφώς και προστατεύονται. Γι' αυτό όποιος ανοίγει λογαριασμό σε κάποια τράπεζα υπογράφει και τον νόμο GDPR, την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Ότι η τράπεζα απαγορεύεται να δώσει αυτά τα δεδομένα σε άλλους. Ο νόμος το λέει. Ισχύει αυτό όμως, κύριε Χολίδη? Ισχύει αυτό? Το τραπεζικό απόρριτο ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις? Σίγουρα ισχύει σε μια κλίμακα οικονομίας, ότι πάει ο παππούς μου, ας πούμε, να πάρει τη σύνταξή του, εντάξει, εκεί ισχύει. Αλλά σε κάτι διαφορετικότερα ποσά, πιο μέγιστα, πιο μεγάλα, πιο ηλικιώδη, θα πω, γίνεται η ίδια διαδικασία? Ή παραβιάζονται κάποια πράγματα?
Ωραία. Αυτά, να το συνδέσουμε και με το θέμα μας. Αυτά τα ηλικιώδη ποσά, όπως είπατε, όπως πουλάει το αέριο η Ρωσία στην Ευρώπη ή οποιοδήποτε άλλο χρηματιστηριακό προϊόν, είτε μέταλλα, είτε σπόρους, και το σιτάρι της Ουκρανίας. Τα εμβάσματα είναι μεγάλα. Αυτά τα εμβάσματα απαγορεύουν στην Ρωσία. Και τα εμβάσματα, παράδειγμα, ας πούμε τώρα, το καλοκαίρι έρχεται στην Ελλάδα. Οι Ρώσοι τουρίστες, για να κλείσουν δωμάτια από τώρα, πρέπει να στείλουν εντολή SWIFT στο κατάστημα της τράπεζας, του ξενοδοχείου που έχει σε κάποια τράπεζα. Να μπουν τα χρήματα από τώρα για να κλείσει το δωμάτιο το καλοκαίρι που θα έρθει ο Ρώσος για διακοπές. Το ίδιο και ο Βούλγαρος, το ίδιο και ο Σέρβος, όλοι αυτοί. Τώρα αποκλείουν τον τουρισμό της Ελλάδας, το ρωσικό τουρισμό που θα έρθει το καλοκαίρι, με την απαγόρευση αυτή. Και όχι μόνο αυτό, και σταματάνε και τα χρήματα που θα πήγαιναν στη Ρωσία από την πώληση του αερίου. Δηλαδή αυτό πάνε να κάνουν στη Ρωσία. Αλλά κοιτάξτε τη μισή αλήθεια που είπε το Μέγκα. Το Μέγκα και όλα τα κανάλια. Εγώ κανένα κανάλι δεν άκουσα να λέει για κάποιους λογαριασμούς SWIFT, όπως εμείς τα λέγαμε SWIFTάκια. Έχουμε SWIFTάκια να εκτελέσουμε σήμερα. Δηλαδή τι κάναμε με την εκτέλεση των εμβασμάτων SWIFT. Βλέπαμε τον λογαριασμό που θα μπουν τα χρήματα, τον λογαριασμό προορισμού. Γινόταν ταυτοποίηση, φαντάζομαι. Βλέπαμε ότι αντιστοιχεί το πρώτο όνομα στον ιδιοκτήτη, τσεκάραμε και βάζαμε τα χρήματα από έναν ενδιάμεσο λογαριασμό στον λογαριασμό του δικαιούχου. Και η τράπεζα έπαιρνε την προμήθεια από αυτόν που έστειλε το έμβασμα. Και να ξέρετε, και τα εμβάσματα SWIFT πάντα γράφει την τράπεζα που θα πάει, τη διεύθυνση της τράπεζας, ποιο κατάστημα ανοίχθηκε ο λογαριασμός, και το όνομα στα λατινικά αυτού, στα γκρίγκλις δηλαδή, στα γκρίγκλις, το όνομα που θα πάρει τα χρήματα του πελάτη. Αυτό ήταν. Και εκεί έπαιρνε την προμήθεια η τράπεζα. Αλλά τώρα δηλαδή απαγορεύουν τη Ρωσία για εμπορικές εναλλαγές μεταξύ των κρατών, απαγορεύουν τον τουρισμό να έρθει στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θέλει. Αλλά δεν μας είπαν τα κανάλια Έλληνα πολίτη ότι και κάποια άλλα σουιφτάκια τεράστια, μεγάλα, βαριά, παίρνει η Ρωσία. Η BIS για να καταθέσει τα χρήματα της Ρωσίας από τα καταπιστέματα με το αποκλίνει το χρηματιστήριο του Λονδίνου καθημερινά. Πηγαίνουν σε ένα μεγάλο λογαριασμό και από εκεί, σύμφωνα με τα ποσοστά που έχει βάλει κάθε χώρα στην Παγκόσμια Τράπεζα και την οικονομική συνθήκη Bretton Woods, η Ρωσία δικαιούται τα καταπιστέματά της. Πώς νομίζετε μπαίνουν από την BIS τα καταπιστέματα στην κεντρική τράπεζα? Η BIS, από όσο θυμάμαι, κύριε Χολίδη, είναι η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, έτσι δεν είναι? Μπράβο. Αυτή που μοιράζει τα καταπιστέματα. Η οποία διαμοιράζει τον πλούτο, τον παραγόμενο πλούτο από τη συνθήκη, την εν λόγω συνθήκη του 1944. Αυτό παρέλειψε να μας πούν τα κανάλια. Απαγόρεψαν δηλαδή τα σουιφτάκια για τις εμπορικές συναλλαγές της Ρωσίας, αλλά το μεγάλο το σουιφτάκι πηγαίνει στην κεντρική τράπεζα της Ρωσίας από τους καταπιστευματικούς λογαριασμούς, από τα μερίδια που έχει να παίρνει καθημερινά με το που κλείνει το χρηματιστήριο του Λονδίνου μέσω της Bank of International Settlements, παίρνει η Ρωσία τα χρήματά της. Και το χρηματιστήριο του Λονδίνου, και το χρηματιστήριο της Μόσχας που παλιά ήταν στην Αγία Πετρούπολη, η Ρωσία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής στην ίδρυση της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνής Νομισματικού Ταμείου, και από εκεί δικαιούται τα σουιφτάκια της, τα τεράστια σουιφτάκια της. Έτσι, για αυτούς τους λογαριασμούς, τα εμβάσματα αυτά ξέχασαν να μας πούν τα κανάλια. Καταλάβατε, είπανε μόνο. Δεν είναι το πρώτο πράγμα που ξεχνάνε να μας πούνε τα κανάλια, κύριε Χολίδη. Δεν μας λένε. Δεν είναι το πρώτο πράγμα που ξεχνάνε τα κανάλια να μας πούνε. Σαφώς έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα και εξυπηρετούν συγκεκριμένους ολιγάρχες. Αλλά εδώ, επειδή εμείς δεν εξυπηρετούμε κανέναν όμως, είμαστε Έλληνες κυρίαρχοι, αυτόχθονες ιθαγενείς, πολίτες αυτής της πατρίδας και θέλουμε να βρούμε την πραγματική διαδρομή που θα απεμπλακούμε όλοι από όλη αυτή την σαθρή γελοιότητα που ζούμε και βιώνουμε. Και θα ήθελα εδώ να κάνω την εξής διαπίστωση, κύριε Χολίδη. Μιλήσατε για τα SWIFT, μιλήσατε για τις διατραπεζικές αυτές συναλλαγές και ρωτώ, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δεν τροφοδοτείται κατά το 40 περίπου τους 100 με 50 από το φυσικό αέριο της Ρωσίας? Οι διατραπεζικές αυτές συναλλαγές δεν γίνονται μέσω των SWIFT, έτσι δεν είναι? Ωραία. Ερωτώ τώρα, ποιον βολεύει αυτή τη στιγμή να αποκλειστεί η Ρωσία? Ακούστε τώρα. Ποιον βολεύει αυτή τη στιγμή να αποκλειστεί η Ρωσία από αυτό το διατραπεζικό σύστημα διεθνών συναλλαγών? Από τη στιγμή όπου και η Δυτική και η Ανατολική και η Βόρεια και όλοι, όλος ο πλανήτης, έτσι, τρέχει σε αυτό το σύστημα. Άρα μήπως τελικά είναι κάποια συμφέροντα από πίσω, από την κουρτίνα θα πω, όπου θέλει το φυσικό αέριο της Ευρώπης να μεταβιβαστεί σε συμφέροντα των Αμερικανών? Και να μην πουλάει η Ρωσία πλέον στην Ευρώπη φυσικό αέριο.
Ένα είναι το ερώτημα αυτό που θέλω να σας κάνω. Και το δεύτερο ερώτημα που πηγάζει από όλα αυτά που είπατε είναι πώς είναι δυνατόν κάτι το οποίο είναι μη βιώσιμο ακόμα και για αυτούς που το επιτρέπουν αλλά και το κάνουν την κύρωση, τις λεγόμενες κυρώσεις που είναι ειδήσεις στην προκειμένη περίπτωση μαζί με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, πώς επιτρέπουν να γίνεται κάτι τέτοιο, να μπαίνουν δηλαδή σε διαδικασίες να πειράζουν κυρίαρχα δικαιώματα, θεωρώ, όχι της Ρωσίας αλλά όλων των λαών, όλου του πλανήτη, με αφορμή αυτό που γίνεται στην Ρωσία και στην Ουκρανία, με την εισβολή της Ρωσίας μέσα στην Ουκρανία. Ωραία. Πώς συσχετίζονται αυτά τα πράγματα. Και ρωτώ τώρα, ποιο ΝΑΤΟ, γιατί εδώ τίθενται και άλλα θέματα. Ποιο ΝΑΤΟ τελικά, μήπως τελικά το ΝΑΤΟ έχει δημιουργηθεί για να μπορέσει να κυλήσει μια ενδεχόμενη μετάβαση ή μια μεταβατική περίοδο τη νέα εποχή που ευαγγελίζεται συνεχώς και ο κύριος πρωθυπουργός, διορισμένος διευθυντής της εταιρείας Ελληνική Δημοκρατία ΑΕ, κύριος Μητσοτάκης και Χολίδη. Διευθύνων σύμβουλο, ο κύριος Μητσοτάκης είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Ελληνική Δημοκρατία ΑΕ με έδρα το Βερολίνο. Διευθύνων σύμβουλος. Λοιπόν, εμείς το λέμε για πρωθυπουργά, γιατί έτσι λέει το Σύνταγμα. Στην ουσία αυτό είναι. Αυτό που είπατε ευνοεί τα συμφέροντα όχι μόνο των Αμερικανών και των ανταγωνιστών της Ρωσίας στο πετρέλαιο, στο αέριο, σε οτιδήποτε χρηματιστηριακό προϊόν πουλάει η Ρωσία. Αλλά εδώ έχουμε και το άλλο που είπατε για το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ έχει εντάξει στο μέρος της τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, από πάνω τις χώρες της Βόρειας Βαλτικής, Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία. Με λίγα λόγια έχει περπατήσει παραπάνω από τις συμφωνίες που έχει κάνει, τις ήδη υπάρχουσες, η πρώην Σοβιετική Ένωση που δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι και πρώην, ή τέλος πάντων η Ρωσία, σε συναλλαγές με την Δύση. Υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί οι οποίοι έχουν εκτροχιαστεί, έτσι δεν είναι. Είναι 14 κράτη-μέλη τα οποία έχουν εισχωρήσει στην Ατοϊκή Συμμαχία και έχει σπάσει αυτή η συμφωνία. Και γι' αυτό κιόλας οι Ρώσοι υποτίθεται ότι δικαιολογούν τις πράξεις τους που είναι αδικαιολόγητες. Έτσι δεν το συζητάμε να κάνεις εισβολή σε μια χώρα. Απλά δεν ξέρουμε και δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα συμφέροντα και δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Πώς θα πάρουμε θέση αυτή τη στιγμή που γίνεται ένας πόλεμος, που υπάρχει προπαγάνδα και από εδώ και από εκεί και το γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε κάθε πόλεμο και μετά από 30-40 χρόνια μαθαίνουμε την αλήθεια. Έτσι δεν είναι, κύριε Χολίδη? Κύριε Βασιλάκη, να πάμε στο επίκεντρο της όλης υπόθεσης. Ποια είναι όλη η υπόθεση, γιατί υπάρχει το ΝΑΤΟ? Παρακαλώ. Εφόσον έπεσε το τείχος και διαλύθηκε η πρώην Σοβιετική Ένωση, ποιος ο λόγος να υπάρχει Ατλαντική Συμμαχία, αφού έληξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος? Ποιος είναι δηλαδή ο αντίπαλος του ΝΑΤΟ? Άρα υπάρχει αντίπαλος. Εδώ την απάντηση την έχει δώσει πολύ εύστοχα ο πρώην Υπουργός Άμυνας, ο Καναδός, ο Πολ Χέιλερ. Ο Πολ Χέιλερ, υπάρχει και βιντεάκι στο διαδίκτυο, μπορούν να τον αναζητήσουν. Πολ Χέιλερ. Ας τον αναζητήσει, ο οποίος κατονομάζει ότι στον πλανήτη υπάρχουν οι δύο πλευρές, η κακή και η καλή. Η καλή πλευρά, θα πω, είναι οι Έλληνες άνθρωποι, ή όσοι μιλάνε την αλήθεια και το μεταδίνουν στον κόσμο. Και από την άλλη είναι, όπως τη λέει, η Καμπάλ. Μπράβο, η Καμπάλ, η οποία την κατονομάζει ο κύριος Χέλιερ σαν η κλίκα. Η κλίκα είναι αυτή που δημιουργεί τους πολέμους, που κάνει το εμπόριο ναρκωτικών, αυτή που έλυσε και τους δίδυμους πύργους και τους πολέμους στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ. Από πίσω είναι η Καμπάλ, δηλαδή είναι η κακή της υπόθεση. Εμείς σαν Έλληνες είμαστε με την καλή, γιατί γνωρίζουμε πλέον και για τα καταπιστέματα και για την όλη πορεία του πλανήτη. Άρα για ποιος ο λόγος να υπάρχει το ΝΑΤΟ και να θέλει να πάρει και την Ουκρανία για να την εντάξει εκεί? Πάμε λίγο να δούμε, κύριε Βασιλάκη, ένα χάρτη που σας έδωσα. Πάμε να δούμε ποια ναι, ήταν βεβαίως η Ουκρανία. Ο χάρτης που μας δώσατε, ναι, κύριε Χολίδη, από το 10ο αιώνα μετά Χριστόν, όπου εδώ πέρα, πείτε μας, κύριε Χολίδη, τι ακριβώς βλέπουμε σε αυτό το χάρτη, γιατί βλέπουμε κάποιες τοποθεσίες όπως Χαζαρία, Κιεβάν Ρους, Holy Roman Empire. Μας πάτε πολύ πίσω. Και κατά πόσο συσχετίζονται όλα αυτά και ο χάρτης ο συγκεκριμένος με τα σημερινά γεγονότα? Πείτε μας λίγο. Ο χάρτης είναι του 900 τόσο, στο 10ο αιώνα μετά Χριστόν, που λένε. Εκεί πέρα ήταν οι Χαζάροι, οι οποίοι είχαν εμπορικές συναλλαγές με την Βόρεια Ευρώπη, με τη σημερινή Γερμανία. Δηλαδή εκεί φτάνουν τα προϊόντα τους
και μετακινώνταν εκεί πέρα και κάνανε εμπορικές συναλλαγές, οι οποίοι έχουν έρθει από τα βάθη της Ασίας, από τη Μογγολία. Εκεί πέρα ήταν εγκατεστημένοι στη σημερινή Ουκρανία οι Χαζάροι και θέλουν να ασπαστούν και κάποιο δόγμα, ή τον χριστιανισμό, ή τον εβραϊσμό, ή τον μουσουλμανισμό. Και επειδή οι Εβραίοι ήταν καλοί και αυτοί στο εμπόριο, έτσι ασπάστηκαν τον εβραϊσμό. Άρα αυτούς κατονομάζει ο Αρτέμις Όρας ως Χαζάρους Εβραίους, αυτοί που έχουν την έδρα στη Φραγκφούρτη, ο όμιλος Ρότσιλντ, να το πούμε, οι αδερφοί Ρότσιλντ, οι οποίοι είναι οι ιδιοκτήτες της κεντρικής μας τράπεζας, της Τράπεζας της Ελλάδος και της Εθνικής Τράπεζας και όλων των τραπεζών μέσω του ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ. Αυτοί οι Χαζάροι Εβραίοι πολλοί ο Σόρας έχει τα χρέη τους, δεν πληρώνουν. Η πατρίδα τους είναι η σημερινή Ουκρανία. Άρα θέλουν να απελευθερώσουν την Χαζαρία του 10ου αιώνα από τους καλούς του πλανήτη. Για μένα αυτό σημαίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ας συμβαθύνουμε λίγο, πράγμα που δεν θέλουν τα κανάλια. Αυτό είναι. Έτσι. Έτσι. Δηλαδή μας αποκρύπτουν την αλήθεια και ποιος διοικεί τον πλανήτη σήμερα. Είναι ο όμιλος Ρότσιλντ. Rothschild and Sons, που έχουν τις κεντρικές τράπεζες σχεδόν όλο του πλανήτη. Αυτή είναι. Εκεί είπε ο Τέμις Όρας, κύριε, έχω τα χρέη σας, πληρώστε. Και έβαλα και τα 600 δις στον κρατικό προϋπολογισμό, να μην πτωχεύσω την Ελλάδα που θα μας πτώχευαν τον Οκτώβριο του 2012 και το σταμάτησε ο Αρτέμις. Άρα το παζλ, κύριε Χολίδη, σιγά σιγά αρχίζει και ενώνεται. Βλέπουμε όλα τα κομμάτια του σχεδιασμού. Βλέπουμε όλα τα κομμάτια και της μίας πλευράς αλλά και της άλλης πλευράς. Και θεωρώ ότι με τα λεγόμενά σας, τουλάχιστον με αυτό που μας εμφανίζεται σήμερα, πάμε σε μια πραγματικά μεγάλη μεταρρύθμιση, η οποία όμως θα εξαρτηθεί από τους ανθρώπους, από την αφύπνιση της συνείδησης των ανθρώπων και κατ' επέκταση το κατά πόσο θέλουν τελικά οι άνθρωποι να απεμπολίσουν όλο αυτό το ζυγό της τυραννίας που έχει εγκαθιδρυθεί απάνω μας εδώ και εκατονταετίες, θα πω. Γιατί πλέον είναι εκατονταετίες. Κύριε Χολίδη, όμως θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης σε όλο αυτό και ιδιαίτερα για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Γιατί συσχετίζεται και με το SWIFT που βλέπουμε σήμερα σαν ενδεχόμενες κυρώσεις, εμφανίζεται σαν ενδεχόμενη κύρωση κατά της Ρωσίας, αλλά και γενικά τι ακριβώς αντίκτυπο θα έχει και σε εμάς όλο αυτό. Διότι ξεχνάμε συνεχώς, μιλάμε για πλανητικά, ναι, οκ, okay, αλλά. Για τον τόπο μας όμως δεν μιλάμε. Δεν μιλάμε για το φυσικό αέριο που ανεβαίνει σιγά-σιγά. Βλέπουμε τη βενζίνη να έχει φτάσει 2-10 σε κάποιες περιοχές. Βλέπουμε το ηλεκτρικό ρεύμα να έχει πάρει 2.000% πάνω. Άσχετα που μας το εμφανίζουν με στατιστικές ψεύτικες τεχνοτροπίες ότι είναι απλά 30%, 40%. Ναι, 30% και 40% την ημέρα. Γιατί αν το βάλουμε κάτω με απλά μαθηματικά, το 30% που λέει η ΔΕΗ, ας πούμε, ότι έχει γίνει μια αναπροσαρμογή και μια ρήτρα αναπροσαρμογής, όπως το λένε. Τι είναι? Είναι μια διαδικασία επιτοκίου που πληρώνει συνεχώς για το ρεύμα που καταναλώνεις. Άκουσον, κύριε Χολίδη, αν τα ακούγαν αυτό κάποιοι συμπολίτες μας πριν 30 χρόνια, ότι όσο περισσότερο καταναλώνεις, τόσο μεγαλύτερη τιμή θα σου έρθει το ρεύμα, θα μας λέγανε τρελούς. Και όμως σήμερα όλοι αυτοί έχουν κάνει ακριβώς αυτό, κύριε Χολίδη. Όσο περισσότερο καταναλώνεις, τόσο μεγαλύτερο είναι το κόστος κιλοβατόρας. Δηλαδή, πραγματικά έχουν καταστρέψει την κάθε έννοια οικονομίας, την κάθε έννοια κοινωνίας. Δεν ξέρω πού θα φτάσει όλο αυτό. Αλήθεια, πραγματικά. Εδώ έχω να πω για το ρεύμα. Δηλαδή, αυξάνουν το ρεύμα στις ιδιωτικές εταιρείες, αυτές που Ελπέντισον, Ήρων, να μην τους κάνουμε και διαφήμιση εκεί, και μετά δίνουν και επιδότηση το κράτος στα χαμηλά εισοδήματα, να φανούν και καλοί. Δηλαδή, πληρώνει ο άλλος ένα υψηλό ρεύμα και το επιδοτεί ο άλλος και δίνει ένα μέρος των χρημάτων, ίδια κυβέρνηση. Δηλαδή, σαν να τα δίνει απευθείας. Γυρνάει από τα κλεμμένα πίσω, κύριε Χολίδη. Γυρνάει από τα κλεμμένα λίγα πίσω. Και δεν γυρνάει πίσω ουσιαστικά. Και νομίζω ο πολίτης ότι του κάνει και καλό, δηλαδή να τροπιδοτεί το ρεύμα. Όχι. Πραγματικά αυτό το πράγμα με ξεπερνάει και μας ξεπερνάει όλους, θεωρώ έτσι. Δηλαδή θεωρώ ότι κάθε νοήμονας άνθρωπος απάνω σε αυτόν τον πλανήτη μπορεί να καταλάβει το μέγεθος της απάτης και της κοροϊδίας που έχει υποστεί όχι μόνο στην Ελλάδα εδώ και από το δικό μας τον πρωθυπουργό εντός αγωγικά. Γιατί δεν είναι πρωθυπουργός σε καμία των περιπτώσεων. Έτσι. Είναι απλά ένα εντεταλμένο πρακτορικό μόρφωμα το οποίο έχει ένα προσωπείο. Έτσι λίγο με γραβάτα και ανθρώπινο,
αλλά τελικά από πίσω είναι σε μια εντεταλμένη υπηρεσία των ιδιαίτερων αφεντικών του. Και τον παρουσιάσαν στις οθόνες για να τον ψηφίσουν. Όποιος θέλει Τσίπρα, όποιος θέλει Μητσοτάκη. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Το δίπολο. Το δίπολο, ναι, βέβαια. Αυτό τελειώνει με την ελληνοσυνέλευση, κύριε Βασιλάκη, να ξέρετε. Απλώς είπατε για την ελληνική κυβέρνηση. Ελληνική. Τώρα, με τον κύριο Μητσοτάκη. Την ελληνοσυνέλευση, κύριε Ποχολίδη, τελειώνουν αυτοί και ξεκινάνε οι Έλληνες. Ξεκινάνε οι άνθρωποι και ξεκινάει η πραγματική πολιτεία και η κοινωνία που θα έπρεπε να έχουμε. Για μένα, κύριε Βασιλάκη, είναι απαράδεκτο αυτό που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας Ελληνική Δημοκρατία ΑΕΜ έδρα το Βερολίνο, δεν είναι πρωθυπουργός. Απλώς το βάλανε εκεί για να τον ψηφίσουμε, να πάρει την ψήφο μας να την εφαρπέξει. Να την εφαρπάξει. Είμαστε στιγμιαίοι ψηφοδότες. Αυτό είναι οι Έλληνες. Είναι στιγμιαίοι ψηφοδότες. Πάνε και ρίχνουν αυτό που του είπε η τηλεόραση. Αυτό είναι το συστηματάκι του. Τώρα παρουσιάστηκε το έθνος με νομική μορφή. Ελλήνων συνέλευση. Ακούστε τι προδοτικό έκανε. Που θα μας εμπλέξει και σε πόλεμο ο κύριος Μητσοτάκης. Πήγε και έδωσε πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. Δηλαδή ότι είμαστε σύμμαχοι του ΝΑΤΟ. Αλλά ξεχνάει όμως, χάνει όλα όμως τα προτερήματα που θα είχαμε από τους Ρώσους. Όσον αφορά τον τουρισμό, χάνει τον τουρισμό τώρα. Και πώς να καταθέσουν οι άλλοι με εντολή SWIFT οι Ρώσοι για να έρθουν το καλοκαίρι στα νησιά μας. Και μπορούν να προπληρώσουν με λίγα λόγια. Τις διακοπές τους ή ενδεχομένως τη μεταφορά τους εδώ σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο και θέλουν. Έτσι. Διότι... Ο Νέας Μαρμαράς Χαλκιδικής, κύριε Βασιλάκη, βούλιαζε από Ρώσους κάθε καλοκαίρι. Τώρα αυτοί δεν θα έρθουν, γιατί δεν μπορούν να κλείσουν τα δωμάτια από τώρα, από το Φεβρουάριο μήνα. Κύριε Χολίδη, πάνω σε αυτό που λέτε, πήρα μια πληροφορία προχθές, συγκεκριμένα, προχθές, και ανέφερε αυτή η πληροφορία ότι πέρσι, κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περίοδου και τουριστικής καλοκαιρινής περίοδου, 600.000 Ρώσοι άφησαν περίπου στην πατρίδα μας 650 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία. Ναι, σε συνάλλαγμα, έτσι βέβαια, στις ισοτιμίες και τα λοιπά. Αλλά το θέμα ποιο είναι ότι αυτό το μισό δις, να το πάω στον κιλά, να μην πάω, αλλά 600 είναι 600, 650, πώς θα το κάνουμε. Είναι μισό δις. Δεν θα έρθει φέτος στα ταμεία της Ελλάδος. Για ποιο λόγο να το κάνουμε αυτό? Και όχι μόνο αυτό, είναι και άλλα τεράστια προβλήματα. Διότι η Ρωσία είναι είναι αδέλφια μας η Ρωσία, αλλά και οι Αμερικάνοι. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τους λαούς. Αλλά θεωρώ τουλάχιστον στη γεωπολιτική σκακέρα η Ρωσία είναι ένας πολύ δυνατός παίκτης, ο οποίος δεν πρέπει ούτε κατά διάνοια εμείς σαν Ελλάδα να πάμε στρατιωτικά να εμπλακούμε. Ωραία. Να εμπλακούμε σαν μία, ας πούμε, εκδοχή βοήθειας ανθρωπιστικής, μία βοήθεια νοσηλευτική ή μία στήριξη τέτοιου είδους. Ναι, βεβαίως. Διότι δεν λέμε ναι, καλά έκανε που έκανε εισβολή. Δεν το λέμε αυτό και δεν πρέπει να το πει κανένας άνθρωπος από τον πλανήτη. Πρέπει να τελειώσουν οι πολέμοι. Ανθρωπιστική βοήθεια και όχι πολεμική. Όχι στρατιωτικά, δηλαδή, αυτό λέω. Προκαλεί τους Ρώσους και μας στοχοποιεί εμάς τους Έλληνες πολίτες. Γιατί το μπορεί να γνωρίζουμε εμείς οι Έλληνες πολίτες. Μπράβο. Και το άλλο είναι μισθό. Το πιο τραγικό, κύριε Χολίδη, πραγματικά, επιτρέψτε μου, σας παίρνω λίγο από το χρόνο. Το πιο τραγικό ποιο είναι? Ότι ο κύριος αυτός που λέγεται Μητσοτάκης πήρε από ελεύθερη βούληση δική του την απόφαση απάνω του, χωρίς να ενημερώσει ούτε τους αρχηγούς των κομμάτων, ούτε την Βουλή, ούτε κανέναν. Δηλαδή, τι ακριβώς ζούμε αυτή τη στιγμή? Ποια δημοκρατία? Απαντώ. Ο Έλληνας πολίτης πρέπει να καταλάβει. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι με την καμπάλα, είναι με την κλίκα αυτή που κατανόμασε ο υπουργός άμυνας του Καναδά, ο Πόλο Χέιλερ, όπως είπαμε, ο οποίος είναι με την κακή πλευρά του πλανήτη. Όπως είναι και η Γαλλία, η Γερμανία, όπου υπάρχει η Κεντρική Τράπεζα, το Ρότσιλ, είναι η κακή πλευρά. Και τι είπαν τα κανάλια? Ότι λέει, απαγορεύουν, λέει, τον Αμπράμοβιτς, τον Ρώσο, να έρθει στην Αγγλία, να πουλήσει, λέει, και την Τζέλσι, να μην έρθει το γιο του. Επικοινωνιακά τρίκ είναι αυτά, κύριε Χολίδη, προφανώς. Ο κύριος Μητσοτάκης εδώ, γιατί δεν έκανε τα ίδια και με τον Ρώσο, τον Σαββίδη, που είναι Έλληνας, ο οποίος έχει το Μακεδονία Παλάς, ο οποίος έχει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τόσες άλλες επιχειρήσεις ο κύριος Σαββίδης. Γιατί δεν έκανε τα ίδια μέτρα στον κύριο Σαββίδη, ο κύριος της Καμπάλα, ο κύριος Μητσοτάκης? Κύριε Χολίδη, δεν του το έχουν ακόμα δώσει σαν εντολή τα αφεντικά του. Μόλις υποδώσουν, και αν του δώσουν κάποια τέτοια εντολή, να μείνουμε όλοι ήσυχοι ότι θα εκτελεστεί σίγουρα. Αυτό. Έτσι, δεν το συζητάμε καν. Το θέμα είναι ότι. Και εδώ θα ήθελα να φτάσουμε και προς το τέλος της εκπομπής μας, διότι δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Και θα ήθελα ένα κλείσιμο
με ένα μήνυμα από εσάς, κύριε Χολίδη, για το τι μπορεί να συμβεί την επόμενη μέρα με διακυβέρνηση Ελλήνων πολιτείας, με διακυβέρνηση των Ελλήνων κυρίαρχων πολιτών σε μια πραγματική βάση δημοκρατική και όχι σε αυτό το πράγμα που βλέπουμε σήμερα που είναι ένα αμόρφωμα μεταξύ φεουδαρχικής κομματοκρατίας, μοναρχίας, ολιγαρχίας και με λίγο παγκοσμιοποίηση. Θα αναφερθώ για την Ελλήνων πολιτεία το τι καλά θα εισπράξει ο Έλληνας πολίτης, αλλά λίγο να δώσω μια απάντηση, γιατί τον είπα ότι θα απαντήσω στη σημερινή μου εκπομπή σε έναν φίλο εδώ στην Καβάλα, ο οποίος μου είπε, λέει, αυτό που έκανε ο Μητσοτάκης, λέει, κατά της Ρωσίας, μας εμπλέκει σε πόλεμο. Και μου είπε για τα αντιαρματικά, είναι κάποια αντιαρματικά ρωσικά που έχουμε πάρει, και τα οποία λέγεται, περιμένετε λίγο. Κόρνετ. Ναι, έχουμε μια εικόνα. Θα τα δούμε λίγο στην εικόνα μας. Ωραία. Αυτά είναι τα ρωσικά αντιαρματικά Κόρνετ, τα οποία οτιδήποτε χαλάσει από οποιαδήποτε ο πολεμικό υλικό έχουμε πάρει από τη Ρωσία, δεν είναι μόνο τα Κόρνετ, είναι και άλλα. Δεν έχουμε ανταλλακτικά. Δηλαδή, αποκλεί την αγορά μας από τη Ρωσία να μας στέλνει έστω και τα ανταλλακτικά. Όχι μόνο χάρη με τον τουρισμό, όπως είπαμε, και όλες τις άλλες επενδύσεις της Ρωσίας ή οι επιχειρηματίες που είναι εδώ, μας αποκλεί και από τα ανταλλακτικά των ίδιων προϊόντων που αγοράσαμε από τη Ρωσία με τον αποκλεισμό της από το SWIFT. Καταλάβατε ποιος είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτός είναι. Αυτός δηλαδή είναι υπέρ του Έλληνα πολίτη και υπέρ της άμυνας της χώρας. Δεν είναι ούτε αυτός ούτε ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Που υποδεχόταν τα τάγκ του ΝΑΤΟ στην Αλεξανδρούπολη. Πήγε εκεί πέρα και ο κ. Παναγιωτόπουλος, το δείξανε τα τοπικά κανάλια. Υπουργός Άμυνας ο Καβαλιώτης Παναγιωτόπουλος και υποδεχόταν τα τάγκ στην Αλεξανδρούπολη για να πάνε στην Ουκρανία για το ΝΑΤΟ. Καταλάβατε, αυτό είναι. Είναι μεγάλο λάθος, κύριε Χολίδη, είναι πολύ μεγάλο λάθος η έμπρακτη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας με όπλα της εθνικής μας άμυνας. Ναι. Γιατί θα χρησιμοποιηθούν κατά της Ρωσίας, πρώτον, και δεύτερον, μειώνεται κατά πολύ η υπεροπλία μας σε περίπτωση επίθεσης από άλλη χώρα. Άμπρακτο. Για μένα αυτό που έκανε. Πήρε θέση. Στείλε ανθρωπιστική βοήθεια, φαγητό, φάρμακα και τέτοια και μη στέλνεις. Δηλαδή, παίρνεις θέση πολιτική. Πολιτική θέση είναι αυτή. Και με βάζεις κατά τον. Και παίρνεις μια πλευρά από τις δύο αντιπαλίες. Χωρίς να έχει και πίεση, έτσι. Δεν υπήρχε ασκούμενη πίεση, τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έχουμε και αυτές που μπορούμε και προσεγγίζουμε και έχουμε. Δεν υπάρχει κάποια πίεση από το ΝΑΤΟ ή από κάποια άλλη χώρα στο να μπει μπροστάρι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή απέναντι σε μια Ρωσία όπου στο κάτω-κάτω. Ακόμα και στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος και την ίδρυσή του, είναι κίτρια δύναμη η Ρωσία. Δεν είναι ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτά όμως τα ξεχνάμε. Και το Υπουργείο Εξωτερικών αυτά τα περνάει στα ψηλά. Δηλαδή τις συνθήκες που σήμερα είμαστε εδώ και έχουμε ελληνικό κράτος, αυτό που έχουμε, αυτό το οποίο δεν είναι ελληνικό και το γνωρίζουμε και πρέπει να γίνει πλέον ελληνικό. Η κίτρια δύναμη εκ των τριών είναι η Ρωσία, Γαλλία, Αγγλία, Ρωσία. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο εμείς, χωρίς να υπάρχει καμία πίεση, χωρίς η Ρωσία, ούτε εμείς να βαλόμαστε άμεσα από κάποια εμπόλεμη σύραξη ή οτιδήποτε, πέραν από τους Τούρκους που μία ζωή έτσι κι αλλιώς βαλόμαστε, ιδιαίτερα με την εξωτερική πολιτική που χαράσεται από όλες αυτές τις ανθεληνικές κυβερνήσεις διαχρονικά, αλλά και το κατ' επέκταση τεράστιο σφάλμα, λάθος θα πω, γιατί δεν είναι σφάλμα, είναι λάθος και ανεπανόρθωτο πολλές φορές, γιατί. Η Ρωσία θα θυμάται τι έκανε η Ελλάδα μετά από 50 χρόνια. Αυτά ακριβώς. Θα θυμάται ποιοι βοήθησαν. Για ποιο λόγο εμείς να στοχοποιηθούμε. Και αυτός είναι ο κύριος Μητσοτάκης που βοήθησε τους αντιπάλους της Ρωσίας, στοχοποιεί εμάς τους πολίτες. Και απλώς ο Μητσοτάκης, όταν βγαίνει στα Καραλιά, να ξέρετε, λέει αυτά που του είπαν να πει. Ό,τι του είπαν να πει τα αφεντικά του, βγαίνει και το ανακοινώνει στις τηλεοράσεις μας. Και εμείς νομίζουμε ότι εκτελεί το συμφέρον μας. Δεν το εκτελεί ο κύριος. Μητσοτάκης, το λέω και κύριο. Είναι αδιανόητο να υπάρχει συμφέρον από μια εμπλοκή μας στρατιωτικά σε αυτό που συμβαίνει στα ρωσο-ουκρανικά εδάφη, θα πω. Γιατί δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς τι έχει γίνει και κανείς μας δεν μπορεί να ξέρει επακριβώς, διότι υπάρχει τεράστια προπαγάνδα και από τις δύο μεριές. Όπως γίνεται σε κάθε πόλεμο. Σωστά, κύριε Βασιλιά. Θα μάθουμε από τις εξελίξεις και από τα γεγονότα.
Και για να κλείσουμε την εκπομπή μας, όπως μου είπατε, που δεν είχαμε άλλο χρόνο, να κλείσουμε αυτό. Ο κ. Μητσοτάκης δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών. Τα συμφέροντα πραγματικά στην πορεία που έχω δει της Ελλήνων Συνέλευσης και του Αρτέμις Ωρα, αυτός πραγματικά ενδιαφέρεται, γιατί τα απέδειξε όλα με αποδείξεις, με νόμους του κράτους. Ενημέρωσε την εισαγγελία και τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Εφανέρωσε και τα χρήματα της Ελλάδας που είχαμε. Έβαλε και 600 δις να μην χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Και από αυτά θα αρκεστώ σε 4 πραγματικές δηλώσεις. 20.000 ευρώ σε κάθε Έλληνα πολίτη για άμεση ανακούφιση στήριξη. Για όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι στους επόμενους εκλογικούς καταλόγους, 8 εκατομμύρια εγγεγραμμένοι. Επί 20.000, 160 δις. 600 έβαλε ο άνθρωπος. Δεύτερον, εξάλληψη της ανεργίας. Δεν θα υπάρχει Έλληνας πολίτης που δεν θα έχει εργασία. Η ανεργία στους νέους είναι πάνω από 40%. Η ανεργία στην Ελλάδα θα είναι όσο και της Δανίας 2-3% η διόρθωση. Δηλαδή, το διάστημα που θα είσαι άνεργος, που φεύγεις από μια δουλειά για να πας σε μια άλλη, είτε γιατί τη βαρέθηκες, είτε γιατί έχεις προβλήματα υγείας ή οτιδήποτε άλλο, αυτή θα είναι και η ανεργία σου. Μέχρι να δεις την επόμενη σου δουλειά, 2-3%, αλλά θα έχεις πάλι επίδομα και πολύ καλό μάλιστα, καλύτερο από τη Γερμανία. 1.250 ευρώ έπαιρνε ο άλλος επίδομα ανεργίας στη Γερμανία. Δωρεάν ρεύμα και νερό, γιατί είναι δημόσια αγαθά. Άρα αυτοί που πληρώνουν, που έχουν λογαριασμούς 1.000 ευρώ ρεύμα, 1.900, 350, αυτά που έρχονται τώρα θα είναι δωρεάν το ρεύμα, θα πληρώνουν μόνο σωληνώσεις και καλώδια. Την παροχή δηλαδή, όχι το ίδιο το ρεύμα, γιατί είναι δημόσια αγαθά, δεν το παράγει κανένας. Και το καλύτερο, ολοσχερής αποπληρωμή του δημοσίου χρέους με Ελλήνων Συνέλευσης, κύριε Βασιλάκη, που το χρέος είναι 386 δις, έτσι όπως το παρουσιάζουν αυτοί. Θα γίνει καταμέτρηση από 10 ξένους εμπειριαγωγούμενους και το χρέος μας θα αποδειχτεί ότι είναι πολύ λιγότερο, 55 με 60 δις, όπως λέει ο Σόρας. Θα γίνει ολοσχερής αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, άρα φεύγει και το ένφια και μετά πάμε για ανάπτυξη. Ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης που μιλάει για ανάπτυξη, ο Υπουργός Ανάπτυξης που μιλάει για ανάπτυξη, όταν έχει χρέος δεν μπορεί να κάνει ανάπτυξη. Φεύγει το χρέος με τα 600 δις και το όλο το άλλο θα είναι για ανάπτυξη. Η Ελλάδα θα γνωρίσει τεράστια ανάπτυξη, 100 φορές μεγαλύτερη από τον ρυθμό ανάπτυξης 5% που είχε η Χούντα την 7 ετία το 1967 ως το 1974. Έχουμε τεράστια χρήματα και θα τα διοικήσει η Ελλήνων Συνέλευσης. Αυτοί που διοικούν την Ελλάδα δεν εκταμιεύουν τα χρήματα από την Παγκόσμια Τράπεζα, από τα ελληνικά καταπιστεύματα και το σημαντικότερο, δεν καθαρίζουν την Τράπεζα της Ανατολής που είναι συγχωνευμένη μέσα στην Εθνική Τράπεζα. Αφήνουν δηλαδή μια τράπεζα κρυμμένη μέσα στην άλλη χωρίς να τα καθαρίσουν. Αυτό θα λήξει με την Ελλήνων Συνέλευσης και τον Αρτέμις Ωρα. Αυτά για να σας πω, κύριε Βασιλάκη. Τα καλύτερα λέει στο τέλος για τον Έλληνα πολίτη. Να μας εμπιστευτεί. Κύριε Χολίδη, πραγματικά δεν έχει άλλη διαδρομή. Υπάρχει ένας μονόδρομος, ο οποίος ηχεί στην ένωσή μας, στην ένωση όλων των Ελλήνων. Και από εκεί και πέρα, όπως η ιστορία μας έχει διδάξει πολλές φορές, ενωμένοι Έλληνες δεν νικηθήκαμε ποτέ. Ήρθε η ώρα να ενωθούμε και ήρθε η ώρα να ξαναδείξουμε ποιοι ακριβώς ήταν και είναι και πάντα θα είναι το φως πολιτισμού, το φως της ελευθερίας, των αξιών, των αρχών, αλλά και των τεράστιων νομοτελειακών νόμων της ίδιας της φυσικής διαδικασίας, του ίδιου του φυσικού δικαίου. Πολύ ωραία η πρόταση που είπατε. Για να κλείσουμε κιόλας, οι Έλληνες δεν ενωμένοι δεν νικηθήκαμε ποτέ. Πολύ ωραία πρόταση για να κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, κύριε Βασιλάκη. Έτσι ακριβώς, κύριε Χολίδη, και πάλι σας ευχαριστώ. Ως την επόμενη εκπομπή να έχετε δίκαια συνέχεια. Ευχαριστώ. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ήταν ο κύριος Χολίδης Κωνσταντίνος, υποψήφιος βουλευτής με την Ελλήνων Συνέλευση στο νομό της Καβάλας. Σε μια πατρίδα που πραγματικά αυτή τη στιγμή πονάει, σε ένα πλανήτη που αυτή τη στιγμή πάλι πονάει και ένα πλανητικό τεράστιο πρόβλημα που έχει έρθει να ταλανίσει τις ισορροπίες στις κοινωνίες των ανθρώπων. Πρέπει οπωσδήποτε εμείς οι Έλληνες άνθρωποι, εμείς οι πολίτες αυτού του κόσμου, ανεξαρτήτως φυλής, ανεξαρτήτως χρώματος, κόμματος, δόγματος, να ενωθούμε και να δείξουμε σε όλους αυτούς που ενεργούν για μας χωρίς εμάς ότι εμείς είμαστε οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει πραγματικά να δώσουμε το δείγμα γραφής για το πώς θέλουμε να ζούμε, για το πώς θέλουμε οι νόμοι μας να βγαίνουν και πώς ακριβώς πρέπει να διοικήσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, γιατί όλα από εκεί ξεκινάνε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας, αγαπητοί τηλεθεατές, και απόψε. Από την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής ο Νίκος Σαλονίτης, στην παρουσίαση ο Στήλος Βασιλάκης, να έχετε όλοι μια δίκαια συνέχεια.